Άρα είναι απλό που είπα. Και όπως το πλαίσιο επίσης, μικρή σημασία έχει το τι πιστεύω εγώ. Το ερώτημα είναι πώς αντιδράει ο κόσμος που σας ακούει, ε. Όχι, ο κόσμος ευτυχώς έχει μυαλό, δεν χρειάζεται. Ναι. Λοιπόν, ξαναλέω. Ναι. Στο βίντεο που παίξατε και ευχαριστώ, μάλιστα, λέω απόλυτη προστασία. Κομμάτι, γιατί το λέω αυτό, γιατί προηγουμένως έχει ανέβει η κυρία Γεννηματάκη, αυτό έχει κατηγορήσει την κυβέρνηση για διάφορα, ναι, λέει ότι θα εισηγηθεί την απόλυτη προστασία. Ναι. Η απόλυτη προστασία σημαίνει ότι και αυτός που έχει χρήματα, που παταχτής δηλαδή, ναι, δεν θα υφίσταται τις συνέπειες του να μην πληρώνει. Και άρα εμείς όλοι οι υπόλοιποι που έχουμε χρηματοδοτήσει τις τράπεζες, mm-hmm, θα πληρώνουμε τους φόρους μας για να του χαρίσουμε το σπίτι ενώ έχει να πληρώνει. Το δέχεστε αυτό εσείς, κύριε Παυλόπουλε? Το θεωρείτε κοινωνικά? Για αυτούς που δεν είναι μπαταχτσίδες, κύριε Γεωργιάδη. Πάμε λοιπόν με τη σειρά. Στο βίντεο και στην ομιλία μου, mm-hmm, μιλάω για την απόλυτη προστασία και μάλιστα λίγο παρακάτω, λίγο θα ανεβάσω και το πλήρες βίντεο, 19 λεπτά όλο. Το φύγει στα 30 δευτερόλεπτα. Ναι. Λέω 9 λεπτά βίντεο δεν μπορούσα να δείξουμε. Ναι. Σωστά, δεν λέω κατηγορώ εσάς. Ναι. Λέω και στην κυρία Γεμματά, πείτε μας παρακαλώ, ποια θέλετε να είναι τα κριτήρια. Δηλαδή, πώς θα κρίνουμε ποιος έχει, ποιος δεν έχει. Όλα τα έχω πει που λέτε τώρα. Απλώς θα κοινά, αλλά αποφάσισα να τα κόψει. Ναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν πάλι με τη σειρά. Επειδή με κατηγορούσαν για ακραίο νεοφιλελευθερισμό και τα λοιπά. Και κινησμό. Όταν κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ, κύριε Παυλόπουλε, το 1996-2004, mm-hmm, υπήρχε απόλυτη προστασία πρώτη κατοικία. Και δεν το ήξερα. Ναι. Υπήρχε. Όχι, όχι. Ήταν βέβαια άλλα και τα οικονομικά δεδομένα. Ναι. Αλλά πέρα από αυτό, ήταν και άλλα και τα δεδομένα της οικονομίας, κύριε Γεωργιάδη. Πάμε λοιπόν. Άρα, απόλυτη προστασία πρώτης κατοικίας, όταν κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ πρώτης κρίσεως, δεν υπήρχε. Ναι. Όχι γιατί το ΠΑΣΟΚ ήταν σκληρά νεοφιλελεύθερο, αλλά γιατί έτσι λειτουργεί η οικονομία. Τα συμφωνήσαμε. Πάμε τώρα παρακάτω. Τι θα κάνουμε εμείς τώρα? Ναι. Εμείς λέμε δύο πράγματα. Ένα, μέχρι τις 30 Απριλίου, όποιος αισθάνεται ότι θα κινδυνεύσει το σπίτι του, και εγώ τον καλώ να το κάνει και έχω κάνει τα πάντα ως υπουργός για να γίνει εύκολο, πρέπει να πάει στις τράπεζες, mm, να μπει στην πλατφόρμα, mm, και να πάρει την προστασία. Mm. Όποιος διαφωνήσει και πει ότι τα κριτήρια είναι χαμηλά, θα του υπενθυμίσω ότι τα κριτήρια της πλατφόρμας δεν τα έβαλε ο νεοφιλελεύθερος Γεωργιάδης, mm, αλλά ο αριστερός Τσίπρας. Ναι. Είναι δυνατόν και ο Τσίπρας να είναι νεοφιλελεύθερος? Ναι. Άρα λοιπόν, με τα κριτήρια της πλατφόρμας της κυβερνήσεως της αριστεράς, ναι, όσοι πιστεύουν ότι θα έχουν πρόβλημα με το σπίτι τους, mm-hmm, πρέπει να πάνε μέχρι 30 Απριλίου να πάρουν προστασία και να πάρουν και μερικό κούρεμα δανείου και επιδότηση δόση χραπάντας όπως προβλέπει η πλατφόρμα. Ναι. Πάμε παρακάτω, θα γίνει από 30 Απριλίου και μετά. Από 30 Απριλίου και μετά θα παρουσιάσουμε το νέο πτωχευτικό κώδικα, ο οποίος, και το είπα και αυτό στην ομιλία μου στην κυρία Γεννηματά, σε αυτούς που είναι πραγματικά αδύναμοι θα έχει πρόνοιες προστασίες. Είναι σαφές αυτό που λέω? Το πρόνοιες προστασίες είναι εξαιρετικά σαφές βεβαίως. Και ο Υπουργός Οικονομίας, ο κύριος Ταϊκούρας, που ήταν εδώ προχθές, μας έδωσε ένα πλαίσιο, είπε ότι εξετάζονται όλες οι παράμετροι, όλα τα σενάρια, ακόμη και για ένα επίδομα διαβίωσης. Όμως, κύριε Υπουργέ, δεν κάνει εντύπωση ότι επικαλείστε την απρόσωπη πλατφόρμα του ΣΥΡΙΖΑ για να περάσετε το νέο πλαίσιο για τους πληστηριασμούς? Γιατί δίκιο έχετε, δίκιο έχετε ότι την πλατφόρμα αυτή την έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι απρόσωπη και αναγνωρίζει μόνο αριθμούς και κανένα κοινωνικό ή ανθρωπιστικό πρόσημο. Όμως εσείς δεν τα αλλάξατε. Την πήρατε ως ήταν, αμάσχετη. Πρώτα απ' όλα την πλατφόρμα, ναι, την ψηφίσαμε εμείς ως αντιπολίτες, την υποστηρίξαμε. Ναι. Δεν έχω τι άλλα προεκλογικά και μετεκλογικά. Αυτά που μου λέτε τώρα, πριν. Ξαναλέω για να καταλάβω πρώτα απ' όλα το τι είπα εγώ στην ομιλία και λυπούμε για το κοινάλ. Πραγματικά το θεωρώ λίγο κατά. Αλλά εν πάση τόσο, τι να πω, αυτός είναι κακός σύμβουλος. Στο αίτημα της κυρίας Γεννηματά, που είπε ότι θα καταθέσει πρόταση νόμου στη Βουλή για απόλυτη προστασία, της είπα ότι απόλυτη προστασία, δηλαδή και των παταχτίδων, δεν υπάρχει καμία κανονική οικονομία, mm-hmm, πράγμα που είναι αληθές, τι να κάνουμε, mm-hmm, τώρα, και δεν πρέπει και να υπάρχει, διότι αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι παταξίδες, ναι, ζουν εις βάρος των υπολείπων. Εντάξει. Τώρα, το γιατί, εντάξει, αυτό το θεώρησε νεοφιλελεύθερο το κοινό, πάντως θα δεχτείτε κάτι. Ωραία.
βάζετε μπροστά τους μπαταχτσίδες και τους κακοπληρωτές χωρίς να μας δίνετε συγκεκριμένα στοιχεία για το πόσοι είναι αυτοί και αλίμονο αν δεν ξέρουν οι τράπεζες πόσοι είναι αυτοί και από πίσω κρύβονται προσωπικά και οικογενειακά. Η όλη κουβέντα από την προσταπολή της κατοικίας και Παυλόπουλε είναι ότι